Εντατικό πρόγραμμα σπουδών για την συνεταιριστική επιχειρηματικότητα θα πραγματοποιεί από σήμερα και μέχρι τις 25 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων Erasmus+. Το έργο με τίτλο Coop for Edu επιδιώκει να συμβάλλει στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα, να αναπτύξει, να εφαρμόσει και να δοκιμάσει την αποτελεσματικότητα των προσεγγίσεων για την πρόθεση της δημιουργικότητας, της επιχειρηματικής σκέψης και των δεξιοτήτων. Εκπρόσωποι ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, αλλά και εκπρόσωποι μεγάλων ευρωπαϊκών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, με την συμμετοχή και ντόπιων μεγάλων συνεταιρισμών, βρίσκονται σε μια αλληλεπίδραση για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων στην συνεταιριστική επιχειρηματικότητα. Στην σημασία αυτού του εγχειρήματος αναφέρθηκαν οι διοργανώτρια του εντατικού προγράμματος σπουδών για την συνεταιριστική επιχειρηματικότητα Κατέρινα Πλακίτση, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αλλά και ο Γιώργος Γκολέτσης, επίκουρος καθηγητής επίσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι μια διοργάνωση, θα έλεγα, συμβολική και θα τολμήσω να πω εμβληματική. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει πάρα πολλές συνεργασίες. Ήδη και το όνομα των συνεργασιών, των διεθνών και ευρωπαϊκών συνεργασιών που έχει το Πανεπιστήμιο, έχουν τη λέξη cooperative μέσα. Και εδώ σήμερα, για όλη την εβδομάδα αυτή που μας ξεκίνησε με τον όμορφο γεννιώτικο καιρό, έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε τρία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με τα οικονομικά τους τμήματα και τρεις συνεταιριστικές μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με τους εκπροσώπους, οργανώσεις με τους εκπροσώπους τους. Όλοι μαζί λοιπόν, τι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Μπορεί η Ευρώπη και η Ελλάδα να έχουν πολύ μεγάλη ιστορία στους συνεταιρισμούς και στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Το θέμα είναι ότι έχουμε έλλειμμα στην εκπαίδευση για να ξεκινήσει ένας νέος σήμερα να στήσει μια συνεταιριστική επιχείρηση, να βρει ενδεχομένως άλλους τρόπους δουλειάς και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν μαζί τους όλη αυτή την εβδομάδα θα παράξουμε υλικό εκπαιδευτικό για τους νέους επίδοξους συνεταιριστές. Και η λογική είναι όχι μόνον εν κλειστό, όπως ορίζει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αλλά και με αλληλεπίδραση με τους ντόπιους συνεταιριστές. Γι' αυτό κάθε πρωί 10 η ώρα έχουμε ανοιχτό στρογγυλό τραπέζι όπου έρχονται ντόπιοι συνεταιριστές και αλληλεπιδρούν με τους Ευρωπαίους και κάθε απόγευμα η κοινοπραξία παράγει υλικό. Ανοιχτή εκδήλωση την Πέμπτη για όλο το κοινό και για τους νέους ιδιαίτερα, για το πώς μπορούν να ξεκινήσουν μια νέα συνεταιριστική επιχείρηση. Και η αλήθεια είναι ότι ανοίγουν νέες συνεργασίες και μεταξύ των τμήματων του Πανεπιστημίου, για παράδειγμα εμείς με το οικονομικό, δεν το είχαμε κάνει πιο πριν. Και τώρα οι Ευρωπαίοι μας λένε και πολλές άλλες ιδέες. Η ιστορία τους κρατάει περισσότερο από 100 χρόνια στο συνεταιρισμό και η εμπειρία τους είναι μεγάλη, άσχετα αν έχουν στείλει νεαρούς εκπροσώπους. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια αρνητική εικόνα εξαιτίας κακής ιστορίας, κακής διαχείρισης και όλων αυτών των παθογενειών που μπορεί να γνωρίζουν περισσότεροι από εμάς. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι στην Ελλάδα ήμασταν από τους πρώτους που κάναμε συνεταιρισμό στην Ευρώπη. Πάμε στα μπελάκια, στο κοινό. Πάμε σε άτυπες μορφές οργάνωσης τότε στην τουρκοκρατία που μπορούσαν και έκαναν όχι μόνο μεταξύ τους αγοραπολισίες, αλλά ουσιαστικά έκαναν εμπόριο πραγματικό. Άρα έχουμε και μια ιστορία σε αυτό. Τώρα, όπως είπε και η κυρία Πλακίτση, όντως φαίνεται ότι οι συνεταιριστικές να έχουν ειδικές ικανότητες, αν θέλετε, αλλά και ειδικά χαρακτηριστικά που μερικές φορές μια οικονομία που, όπως είναι η δικιά μας, που πάει να βγει από την κρίση, ίσως να έχουν και πολύ πολύ ιδιαίτερη αξία. Τι κάνουμε αυτές τις μέρες τώρα? Αυτές τις μέρες αναπτύσσουμε ένα, τελειοποιούμε αν θέλετε, ένα υλικό που έχει αναπτυχθεί από τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο έργο. Ο στόχος μας είναι αυτό το υλικό να ενταχθεί με κάποιο τρόπο στην εκπαίδευσή μας μέσα στο πανεπιστήμιο. Γιατί μέχρι τώρα αναπτύσσουμε πάρα πολλές δράσεις επιχειρηματικότητας, αν θέλετε της παραδοσιακής, της καπιταλιστικής επιχειρηματικότητας, το πούμε έτσι. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα τη δράση της εκπαίδευσης στους συνεταιρισμούς δεν την έχουμε καλύψει. Οπότε είναι ευκαιρία και γι' αυτό είμαστε σε αυτό το πρόγραμμα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτό το υλικό, για να μπορέσουμε να το εισάγουμε στους φοιτητές, να δώσουμε και αυτή τη διέξοδο, τη γνώση και τη διέξοδο στους φοιτητές μας. Στην Ελλάδα έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια ο θεσμός του KINSEP, έτσι, όπως την ονομάζεται, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές των συνεταιρισμών ή των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και αξίζει να τις μελετήσουμε και την κάθε μία ξεχωριστά. Στην Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει ακόμη η στήριξή τους, η πραγματική τους στήριξη, όσο θα θέλαμε. Στο πλαίσιο αυτό,
η εκδήλωση που κάνουμε, η ανοιχτή εκδήλωση που κάνουμε την Πέμπτη, καθώς και οι συναντήσεις που κάνουμε εσωτερικά κλειστά την Παρασκευή με ανθρώπους που χρηματοδοτούν τέτοιου είδους επιχειρήσεις, πηγαίνει να δει πώς μπορούν να στηριχθούν αυτές καλύτερα και να δούμε τι λείπει και τι θα χρειαζόταν να γίνει για να μπορέσουμε να πληθυνθούμε πιο καλά. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες και εκπρόσωπος βρετανικής συνεταιριστικής επιχείρησης που μετράει ήδη έναν αιώνα ζωής. The key skills that cooperators need to be successful is being able to really work together successfully. Το κλειδί της επιτυχίας είναι να έχεις αυτές τις soft skills, όπως τις λένε, του να μπορείς να δουλεύεις συνεργατικά και να δουλεύεις ως ομάδα. Και αν αυτό είναι στις ρίζες μιας επιχείρησης, η επιχείρηση μπορεί να απλώσει και να αναπτυχθεί σαν ένα μεγάλο δέντρο. Το παν είναι αυτό, οι καλές σχέσεις, η ισότητα στη διακυβέρνηση. By the way, έχουν πολλές γυναίκες επικεφαλής των συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Αγγλία και στην Ισπανία, και αυτό είναι το κυριότερο κλειδί της επιτυχίας. Όχι να έχεις αυτή την επιβολή από πάνω προς τα κάτω, αλλά να ξεκινάνε τα πράγματα συνεργατικά και ισότιμα από τη βάση.